Ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω την μεσαία γραμμή έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι. Εκτελείται, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Νόικος. Δεν υπάρχει offside και τεράστια ευκαιρία που χάνουν οι ελπίδες Μακεδονικού με τον προωθημένο αρχηγό τους, τον Μαρμαρά. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα των ελπίδων Μακεδονικού. Πλασαριστά μέσα στην περιοχή, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Αμαλίδη, απομακρύνει ο Σάββας Χιανός. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, κερδίζει ο Βασαΐτης, ψάχνει για το σούτ, μια τρίπλα, κάνει και το σούτ, πλασαριστά, η μπάλα θα κοντράρει και είναι κόρνερ για τον Ματακίδη. Ματακίδης έχει μπροστά του τον Σπυριάδη, περνάει, κάνει και το σούτ και θα απομακρύνει με τα πόδια ο Καζέλης, θα παραχωρήσει το κόρνερ. Για τον Κούφα, Δάλλας, έξω την περιοχή το Βασαΐτης πάνω στα σώματα το σούτ το οποίο επιχείρησε, ξανά η μπάλα στον Βασαΐτη, προσπαθεί να ελιχθεί και να βρει το πόδι του, κάνει όμως την κατοχή. Σιαγλής κάνει λάθος πάσα για τον Ματακίδη, ο οποίος θα κάνει το σούτ χωρίς να βλέπει εστία. Απομακρύνει με απόκρουση ο Καζέλης και παραχωρεί το κόρνερ χωρίς να έχει ορατότητα ο τερματοφύλακας των ελπίδων Μακεδονικού. Καζέλης κάνει το κοντρόλ, κάνει και το λάθος, δίνει στον Κούφα, προσπαθεί αυτό να μπει στην περιοχή. Ματακίδης για τον Κασαπίδη, θα κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Καζέλη, ο οποίος με την απόκρουση αυτή διόρθωσε το προηγούμενο λάθος του. Παραλίγο αίτητη την ήττα την οποία έκανε την τελευταία αγωνιστική από την ομάδα της Δόξας Ρετζικίου, η οποία αυτή ήταν η τρίτη ομάδα που πέρασε στα play-off, το Ρετζίκι και ο Χορτιάτης. Πολύ όμορφη πάσα τώρα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει offside, γίνεται το shoot από τον Κασαπίδη και εξαιρετική ενέργεια και απόκρουση από τον Καζέλη. Κάνει γρήγορα μια ακόμη αλλαγή. Κούφας με τον Μαρμαρά, μπαίνει στην περιοχή ο Κούφας, βγάζει την μπάσα, Πασαλής δεν θα καταφέρει το σουτ και βαθιά μπαλιά για τον Σιαγλή, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με το νόμο. Πέφτουν πάνω τους δύο ποδοσφαιριστές των Ακριτών, Παρθένης και Σαββαδιανός. Ζητάει φάουλ ο επιθετικός της ομάδας του Μακεδονικού, δεν δίνει κάτι ο διοικητής, λέει παίζεται. Παρθένης για τον Σαββαδιανό, ανεβαίνει ο Γρηγοριάδης να πιέσει. Νόικος, βαθιά παλιά για τον Ματακίδη, ο οποίος κατεβάζει όμορφα με το στήθος. Βασαΐτης στο σουτ, νέα εκπληκτική απόκρουση από τον Καζέλη, με την μπάλα να κατευθύνεται στη δεξιά γωνιά του, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ήδη προς τα πίσω στον Βασαΐτη, ανοίγει αυτός αριστερά για τον Μαυροματίδη, κάνει κίνηση ο Πασαλής, Μαυροματίδης μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει, απομακρύνει σε πρώτο γκολ και είναι το γκολ. Απομακρύνει ο Καζέλης, αλλά έρχεται ο Κούφας να σημειώσει το γκολ στο 43ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας από τα αριστερά. Στο κατάλληλο σημείο ήρθε ως τρέιλερ από πίσω ο Κούφας και προώθησε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για να γράψει το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από την κατάμεση κερκίδα του γηπέδου των Σικαίων. Πλέον θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, πιστεύω, με την ομάδα των ελπίδων Μακεδονικού. Να μπαίνει μέσα στην περιοχή και γρήγορα μεγάλη ευκαιρία, δοκάρι από τον Ιωακιμίδη, άμεση απάντηση από την ομάδα των ελπίδων Μακεδονικού. Τα κουνάκι για τον Ματακίδη, κρατάει την μπάλα αυτός, προσπαθεί να ελευθερωθεί, δίνει για τον Βασαΐτη, ο οποίος έχει χώρο, θα κάνει και το σουτ. Νέα απόκρουση του Καζέλη, στο πλασαριστό αυτό σουτ από τον Βασαΐτη, με το ένα χέρι απομάκρυνε και παραχώρησε κόρνερ. Βασαΐτης, Νόικος, κάνει κίνηση ο Βασαΐτης, γέμισμα Βασαΐτης,
ασφαλής. Θα ακυρωθεί όμως με υπόδειξη του βοηθού για offside. Πάσα από τον Σαββαθιανό, περνάει τον Ιακυνίδη. Προσπαθεί και περνάει άλλους δύο ποδοσφαιριστές, θα κάνει και ένα σουτ. Πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ταζέλη και ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Ελπίδων Μακεδονικού. Παρακινδυνευμένη πάσα, του χάνουν την κατοχή οι παίκτες των Ελπίδων Μακεδονικού και ευκαιρία τώρα για την επίθεση για τους παίκτες των Ακριτών. Πολύ όμορφη η πάσα για τον Δάλα μέσα στην περιοχή, βγάζει την πάσα, η μπάλα φτάνει στον Μαυροματίδη, ο οποίος θα κάνει το ζουτ, θα κοντράρει ο Ιωακιμίδης και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Κάνει κίνηση ο Γκάκιος, βγαίνει πολύ έξυπνα ο Καζέλης όμως και απομακρύνει. Ακρίτες να βγουν μπροστά με τον Βασαΐτη, περνάει δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές, μόνος του ο Βασαΐτης μπαίνει μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, δεν δίνει πάσα, τώρα θα δώσει για τον Γκάκιο, ο οποίος χάνει μοναδική ευκαιρία μόνος του με την εστία. Με 10 λοιπόν τώρα οι Ακρίτες σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Κούφα να δέχει τις πρώτες βοήθειες από την γιατρό του αγώνα. Ένα σούτ έξω από την περιοχή και είναι το γκολ. Το γκολ της ισοφάρισης για τις Ελπίδες Μακεδονικού από τον αρχηγό τους, τον Μαρμαρά Μπουλούκ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλα με τους συμπαίκτες του. Να λοιπόν αυτό που δεν έγινε στα προηγούμενα 92-93 λεπτά. Βρισκόμαστε ήδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έβιασε το σούτ έξω από την περιοχή ο Μαρμαράς, κρέμασε τον Αμαλίδη και έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τις εντυπώσεις σας, κύριε Δήμαρχε, από το σημερινό παιχνίδι. Είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Οι δύο ομάδες του Δήμου μας, οι Ακρίτες Σικαιών και η Νεάπολη. Φαινόταν σε όλο τον αγώνα ότι υπήρχε κυριαρχία της ομάδας των Ακριτών. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, από μία φάση η Νεάπολη ισοφάρισε. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, αυτό το ξέρουμε. Νομίζω όμως ότι η διαφορά φαίνεται ότι από τις δύο οι Ακρίτες υπερέχουν. Είμαστε χαρούμενοι γιατί σε αυτό το ωραίο γήπεδο που όπως είπατε είναι στο Λίδι, ήρθανε αρκετοί φιλάθλοι, πρέπει να διαφυλάξουμε το φιλάθλο πνεύμα, πρέπει να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας στο φιλάθλο πνεύμα, να υποστηρίζει ο κάθε φιλάθλος την ομάδα του χωρίς ασχήμιες, χωρίς προκλήσεις και χωρίς αντιπαραθέσεις. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές των Ακριτών? Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίκτες που ιδρώσανε και ματώσανε τη φανέλα των Ακριτών τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν αναλάβει την ομάδα, γι' αυτό την έχουν φτάσει τόσο ψηλά να είναι λίγο πριν την άνοδο στην κατηγορία. Πιστεύω ότι οι Σικιές, ο Δήμος μας, δικαιούται όχι μια ομάδα στην Α1, αλλά τουλάχιστον στη Γάμα για να μην πω στη Β' Εθνική. Ναι, δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Οι εγκαταστάσεις τις οποίες έχουμε και διαθέτουμε και στο ποδόσφαιρο αλλά και στα άλλα αθλήματα είναι οι καλύτερες εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Οι ομάδες μας δικαιούνται και αξίζουν να είναι στις υψηλότερες κατηγορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας καλή ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Νεάπολης, αν σας αρέσει καλύτερα, Ελπίδες Μακεδονικού, τον Δημήτρη τον Κούντα. Η ομάδα έστω και στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων κατάφερε να ισοφαρίσει και να μείνει μέσα στο κόλπο των play-off και της ανόδου. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη φορά χαμογέλασε η τύχη σε εμάς και πετύχαμε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ενώ στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος οι Ακρίτες είχαν πάρει δύο νίκες με γκολ στις καθυστερήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έγινε για άλλη μια φορά με αυτή την ομάδα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν όλοι. Αγωνιστικά τώρα μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Από ένα σημείο και μετά οι Ακρίτες ισορρόπησαν, μετά πήραν την πρωτοβουλία. Προηγήθηκαν στο τέλος του ημιχρόνου και έπρεπε να διαχειριστούμε εμείς την κατάσταση αυτή στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ακρίτες είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ έμπειροι. Προσπάθησαν να εμποδίσουν το να πιέσουμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο ώστε να ισοφαρίσουμε.
το match εμείς το κυνηγήσαμε, αλλάξαμε σχηματισμούς, κάναμε τις αλλαγές που πρέπει, ρισκάραμε παραπάνω και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τον αγώνα τους και για την προσπάθειά τους. Συγχαρητήρια και στους ακρίβδες για την εικόνα τους και καλή συνέχεια σε όλους. Πιστεύετε ότι η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο μίνι αυτό πρωτάθλημα των play-off μπορεί να καλυφθεί από την ομάδα σας? Έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα, ναι, όλα είναι ανοιχτά. Παραμείναμε στους 3 βαθμούς. Το σύστημα των play-off κατά τη γνώμη μου δεν είναι δίκαιο. Οι ακρίβδες πήραν με την αξία τους την πρώτη θέση στον όμιλο με μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Αυτό εμάς μας δίνει δυνατότητα να κλέψουμε εμείς την πρώτη θέση με τη διαδικασία των play-off. Το ίδιο είναι βέβαια και για τις άλλες ομάδες που εμείς βγήκαμε δεύτερη, να πάρουν τη δεύτερη θέση τη δική μας, ενώ ήταν πίσω από εμάς κάποιους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Συνεχίζει να έχει αγωνία με αυτή τη διαδικασία. Είναι κοντά όλες οι ομάδες βαθμολογικά, οπότε νομίζω θα γίνουν 6 αγωνιστικές πολύ ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα της ομάδας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Νεάπολης ή αλλιώς Ελπίδες Μακεδονικού, τον Στέλιο τον Καζέλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σήμερα με πολύ καλές αποκρούσεις και τελικά ευτύχησε η ομάδα του με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά να πάρει τον βαθμό της οπαλίας. Δείξαμε το μέταλλο που χρειαζόταν για να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πολύ καλοί. Θα μπορούσαμε να πιάσουμε πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε χαρακτήρα, δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και στο τέλος δικαιωθήκαμε, διότι στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος δεχτήκαμε και στα δύο γκολ στις τελευταίες φάσεις, στις καθυστερήσεις. Σήμερα σαν να γύρισε λίγο ο τροχός και ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε και να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό για τη συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας των Ακριτών Σικιών, τον Γιώργο τον Κεφαλά. Ισοφαριστήκατε στα τελευταία δευτερόλεπτα, στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Θεωρείς ότι η ομάδα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Νεάπολης ή αλλιώς Ελπίδες Μακεδονικού σας πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα όπως εσείς κερδίσατε στα τελευταία λεπτά τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος? Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ότι το πήραμε εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι η ομάδα ήταν καλύτερη του Μακεδονικού. Απλά εμείς καταφέραμε και βάλαμε τον γκολ. Είναι άλλες διαδικασίες και άλλα παιχνίδια του πρωταθλήματος και άλλα αυτό εδώ πέρα. Εμείς μπήκαμε να πούμε στα παιχνίδια αυτό το play-off με το πλεονέκτημα. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, βάλαμε τον γκολ, χάσαμε ευκαιρίες. Είχαμε την καθολικά την υπεροχή και την κατοχή της μπάλας. Δεν τελείωσαμε το παιχνίδι σε τρεις περιπτώσεις όπου μπορούσαμε να το κάνουμε 2-0. Και ήρθε ένα πάρα πολύ καλό σουτ από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή της ομάδας του Μακεδονικού που πήγε στο γάμο. Όποιος γνωρίζει το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ομορφιά όταν παίρνεις κάτι το οποίο σου έρχεται ανέλπιστα και κάτι το οποίο όταν το χάνεις είναι από την άσχημη πλευρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η βαθμολογική διαφορά των 3 βαθμών με την σημερινή αντίπαλό σας στο μίνι πρωτάθλημα αυτή των play-off θεωρείτε ότι δίνει κάποιο αβαντάζ σε αυτούς ή είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι Ακρίτες απλά θα κάνουν τα παιχνίδια και θα ανέβουν? Καταρχάς είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με τους 3 βαθμούς. Είχαμε 12 βαθμούς εμείς και πάμε στους 3. Αυτό τώρα. Το σύστημα άδικο. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Ούτε ή συνεχίζει με τη διαφορά, είτε. Τέλος πάντων. Αυτά υποτίθεται πρέπει να τα βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Εμείς κάνουμε με αυτά που αποφασίζουν, παίζουμε αυτά που μας ορίζουν και προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς πάμε να παίξουμε σε όλα τα γήπεδα και να πάμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια, να παρουσιάσουμε την εικόνα μας και θέλουμε να παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατοί. Δεν στεκόμαστε ακόμα στο σημερινό αποτέλεσμα. Έχει άλλες 5 αγωνιστικές. Πάμε να δώσουμε 5 πολύ δυνατές μάχες και από εκεί και μετά θα κάνουμε το ταμείο μας. Ευελπιστώ ότι θα τερματίσουμε εκεί πέρα που δικαιωματικά μας αξίζει. Θεωρείτε άτυχη τη στιγμή του τραυματισμού του Πεχλιβανίδη μόλις το 5ο λεπτό? Άτυχη του Πεχλιβανίδη, άτυχη του Κασαπίδη στο 25 και με ενοχλησούλες από τέτοιο του Ματακίδη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο που πρέπει να τα διαχειριστούμε. Τα προβλήματα μας δυναμώνουν και θα μας δυναμώσουν. Πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι με ηρεμία και να πάμε να πάρουμε αυτό που πρέπει. Πάντως όλοι οι Σικιώτες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα για τον κόσμο που υπήρχε στο γήπεδο και την καθαρά ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Είναι μεγάλη ευτυχία βλέποντας παιχνίδια και της Α' Εθνικής όπου δεν υπάρχει κόσμος πέρα από τα μεγάλα γήπεδα και τις μεγάλες ομάδες. Να βλέπεις ένα τέτοιο γήπεδο Α' κατηγορίας, τόσο πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό δίνει ιδιαίτερη χαρά. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά γιατί μας στηρίζουν
και καθημερινά ο κόσμος στις προπονήσεις από την πλευρά τους, βλέπουν το πόσο αγνή και το πόσο σωστή είναι η προσπάθεια όλων, διοίκησης και ποδοσφαιρικού τμήματος, και τους χρειαζόμαστε και μέσα και έξω. Το έχουν αποδείξει πολλές φορές και τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος, τους χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Τους ευχαριστούμε όλοι μέσα από την καρδιά μας για την παρουσία της και για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και με το καλό η άνοδος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Έχουμε κοντά μας τον χρυσό σκόρερ της ομάδας των Ελπίδων Μακεδονικού, τον Βαγγέλη Μαρμαράμπουλουκ, ο οποίος διήχθηνε μαεστρικά την άμυνα σήμερα της ομάδας του και είχε το θάρρος και την ψυχή στα τελευταία δευτερόλεπτα, θα έλεγα, να πιάσει αυτό το άπιαστο σουτ και να σκοράρει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αρχικά και για μένα και για την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το πιστέψαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλαμε να ισοφαρίσουμε, θέλαμε το μάτσα από την αρχή, θέλαμε και να ισοφαρίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήμουν τυχερός, ήμουν εγώ στη φάση. Μπορούσε να είναι κάποιος άλλος συμπαίκτης μου, σήμερα ήμουν εγώ. Το καλό είναι ότι η ομάδα δυναμώνει μέσα από τέτοια παιχνίδια και μέσα από τη διαδικασία των play-off παίρνουν παιχνίδια και εμπειρίες οι μικρότεροι της ομάδας, που αυτός είναι ο στόχος της ύπαρξης ομάδας αυτής. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, εννοείται, και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εμείς. Έχουμε κοντά μας το center back της ομάδας των Ελπίδων Μακεδονικού, τον Χρήστο τον Παναγιώτου. Η ομάδα κατάφερε σήμερα να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα τους ακρίτες και να σημειώσει κόλλη στα τελευταία δευτερόλεπτα, στη τελευταία φάση. Τα προηγούμενα παιχνίδια με τους ακρίτες ισχύει ότι χάσαμε τα παιχνίδια στα τελευταία λεπτά από απροσεξία δικιά μας, και σήμερα πήραμε αυτό που πιστεύω ότι μας αξίζει, το πήραμε πίσω. Δεν τελείωσε κάτι βέβαια. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Από εβδομάδα πάλι προπόνηση όλοι, όλα τα παιδιά μαζί. Και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον center forward της ομάδας των Ακριτών Σικιών, τον Γιώργο Ματακίδη. Η ομάδα έχασε πολλές ευκαιρίες, πολύ καλές αποκρούσεις από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σας ισοφάρισαν στα τελευταία λεπτά του έξτρα χρόνου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όπως λένε, η μπάλα τιμωρεί. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, δεν τις βάλαμε. Ήμασταν άτυχοι με τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήμασταν πολύ καλοί, δηλαδή το αξίζαμε, το θέλαμε, παλέψαμε και στην αντίπαλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μια φάση μπορεί να σου χαλάσει το αποτέλεσμα. Μια φάση, ένα σου τίποτα. Στιγμές είναι. Συνεχίζουμε, η πορεία είναι ίδια. Πρώτοι είμαστε. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι. Συνεχίζουμε και ο στόχος είναι ίδιος. Δεν αλλάζει κάτι. Θεωρείς άδικο το σύστημα των play-off, ενώ η ομάδα των Ακριτών Σικιών στο πρωτάθλημα είχε μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία από τον δεύτερο, τώρα έχει μόλις 3 βαθμούς? Δεν θα κρίνω τίποτα. Εγώ ποδοσφαιριστής είμαι. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό θα κάνω. Από εκεί και πέρα, όλοι έχουν καταλάβει τι ήταν δίκαιο, τι είναι άδικο. Τώρα, συν 13 να πηγαίνει στο συν 3, νομίζω η απάντηση είναι από μόνη της εμφανής. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας. Μείνει πρωτάθλημα να το διασκεδάσουμε. Κόσμος, οι σκές είναι όλες μαζί μας. Οπότε θα τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ επίσης.